Η δική μου άποψη είναι όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά και από πλευράς πολιτικής άποψης και τοποθέτησης, ότι αυτό το οποίο συνέβη με την ΕΡΤ ήταν μια εντελώς άστοχη και καταδικαστέα από κάθε άποψη πράξη. Δεν ήταν μια απόφαση πολιτικής λύσης ενός υπαρκτού και σοβαρού ζητήματος, αλλά ήταν μια λύση η οποία τελικά δεν έδωσε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας και βεβαίως νομίζω ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν ανήκει μόνο στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Για μένα μία θα έπρεπε να είναι η ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση υπό δημόσιο έλεγχο, αλλά θα πρέπει να είναι και μέρος της προσπάθειας των πολιτικών κομμάτων και κάθε δύναμης κοινωνικής να αποκατασταθεί αυτό το θέμα πάνω στις σωστές βάσεις. Δεν νομίζω ότι ένας εργαζόμενος στην ΕΡΤ θα είναι σύμφωνος για το κλείσιμό της. Έτσι κι εγώ δεν είμαι σύμφωνος. Από θέμα θερμοκρασίας ήταν ιδανικές, υπήρξε λίγο υγρασία, το οποίο εντάξει μπουκώνει λίγο το σώμα θα λέγαμε. Από εκεί και πέρα ο αγώνας ήταν σε ιδανική διαδρομή, flat διαδρομή με πολύ ελαφριές ανηφοροκατηφορικές κλίσεις. Βασικά ήταν ιδανική διαδρομή για να κάνει οποιοσδήποτε έναν αγώνα, είτε ερασιτεχνικά είτε αθλητικά. Από εκεί και πέρα εμένα είναι στα πλαίσια της προετοιμασίας μου για το κλασικό μαραθώνιο των Αθηνών που είναι στις 10 Νοέμβρη. Προπονούμε γι' αυτό και σήμερα ήταν ένα καλό τεστ για εμένα για το μαραθώνιο των Αθηνών. Από πολύ μικρά παιδιά μου στον αθλητισμό προσπαθούμε, τρέχουμε για υγεία πάνω απ' όλα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να τρέχουμε. Αυτό που έχεις να συμβουλεύσεις στις συνομήλικες και τους συνομήλικους σου? Να μπουν από όσο μικροί πιο μπορούν στον αθλητισμό, γιατί δεν είναι ότι χαρίζει μόνο υγεία και ένα σωματότυπο. Είναι ότι θα το βοηθήσει σε όλους τους τομείς της ζωής του, θα το βοηθήσει να πηγαίνει καλά σε όλους τους τομείς, σε όλα. Στο σχολείο, να χαίρεται, να παίζει, σε όλα αυτά. Σε ό,τι ηλικία κι αν έχει, βοηθάει παντού. Βλέπω ότι και εσύ συμφωνείς με τη φίλη σου. Ναι, συμφωνώ, εντάξει. Από μικρές μαζί τρέχουμε και συμμαθήτρες στο σχολείο, πηγαίνουμε το απόγευμα για προπόνηση, χαιρόμαστε, τρέχουμε, μας αρέσει πολύ. Αισθανόμαστε ωραία. Και προτείνεις φαντάζομαι και στους υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο. Βέβαια, ναι, φυσικά. Για να συνεχίσουν να είναι καλά στη ζωή τους, στην υγεία τους, σε όλα. Εσύ πώς το βλέπεις, θα πάμε για την νίκη σήμερα? Έτσι θα δούμε. Προσπαθήσουμε, πάμε μπροστά. Εντάξει, ήρθαμε να περάσουμε καλά, να δούμε κόσμο, να μιλήσουμε, γενικά. Τα παιδιά της ηλικίας σου ασχολούνται? Αναλόγως. Τα παιδιά άλλες παρέες άλλοι, άλλες παρέες άλλες, εγώ η παρέα μου όλοι τρέχουμε. Και αυτό που έχεις να πεις εσύ στις παρέες, στις άλλες που δεν πολύ ασχολούνται? Όλοι να τρέχουμε. Δίνει υγεία, μια χαρά όλα αυτά. Συμφωνείς και εσύ με αυτό? Ναι. Σκοπός αυτού του αγώνα είναι πιο πολύ να βγει ο κόσμος στον δρόμο, να το χαρεί, να διασκεδάσει. Είναι αγώνας για όλους. Και ο σύλλογός σας συμμετέχει, βλέπω, μαζικά, έτσι, όλοι είναι? Ναι. Είναι και η ιδεολογία του συλλόγου. Τη συμμετοχή, να χαρούμε τη συμμετοχή. Και ποιος είναι ο σύλλογος? Αθηνόδωρος Ογιεύς, από το Αίγιο. Είμαι 73 χρονών και δεν βλέπω ούτε άλλο κανάλι, ούτε άλλο ραδιόφωνο. Όλα τα χρόνια αυτό βλέπω, γιατί αυτή είναι η αλήθεια που θα ακούσουμε. Δεν θα ακούσουμε τα άλλα κανάλια που μου μιλάνε μόνο για τον εαυτό τους. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Θέλω να σας πω, να σας συγχαρώ για τον αγώνα που κάνετε, τίποτα άλλο. Θέλω να πω ότι λυπόμαστε πάρα πολύ που γίνεται μια τέτοια διοργάνωση στην πόλη μας και την καλύπτει αυτό το μόρφωμα, η δημόσια τηλεόραση όπως τη λένε. Θα ήθελα να πω ότι εμείς είμαστε εδώ, στηρίζουμε την ΕΡΤ. Πιστεύω ότι ο αγώνας των εργαζομένων θα κερδίσει η φωνή του λαού και επιτέλους θα νικήσει η δημοκρατία. Ότι ο πατέρας μου ύστερα από 30 χρόνια εργασία στην ΕΡΤ έχει μείνει στον δρόμο. Κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο και εντάξει, άδικο και δεν γίνεται να περάσει. Πρέπει να παλέψουμε, πρέπει κάτι να γίνει για αυτό το πράγμα. Η ΕΡΤ είναι το μοναδικό κανάλι που λέει, κατά τη γνώμη μου, την αλήθεια και είναι συντονισμένες οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνά μας μόνο εκεί. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα αγκαλιάσει ακόμα περισσότερο αυτό το γεγονός που είναι ίσως
το μοναδικό στον κόσμο. Αυτοδιαχειριζόμενη δημόσια επιχείρηση, επιτέλους είδαμε δημοκρατικές ειδήσεις, επιτέλους μάθαμε την αλήθεια. Μακάρι να συνεχίσει και θα παλέψουμε μέχρι θανάτου γι' αυτό. Θεωρώ ότι οι εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας, δεν έχουν κανένα δικαίωμα τα μορφώματα του καψί να παίρνουν μέρος. Είμαστε όρθιοι, είμαστε ζωντανοί, δεν πρόκειται να το βάλουμε κάτω, παρά τις όποιες προσπάθειες γίνονται και από την κυβέρνηση και από κάθε άλλη πλευρά για να φημώσουν αυτή την ελεύθερη φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Είδατε λοιπόν και πώς οι πατρινοί, οι αλληλέγγυοι πολίτες αντέδρασαν στην παρουσία σήμερα της Δούτου στην Πάτρα, με συνθήματα, με διαμαρτυρίες και με οργή, κυριολεκτικά με οργή. Κάμερες του μορφώματος που αποκαλείται Δούτου βρέθηκαν στην Πάτρα για να καλύψουν τον ημιμαραθώνιο. Εκεί όμως βρέθηκαν και δεκάδες εργαζόμενοι της ΕΡΤ καθώς και αλληλέγγυοι για να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά για το κλείσιμο, για το μαύρο στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Σπικάζ για ημιμαραθώνιο στην Πάτρα και κινητοποίηση των εργαζομένων της ΕΡΤ. Με τη συμμετοχή πλήθους πατρινών όλων των ηλικιών, πραγματοποιήθηκε ο ημιμαραθώνιος που διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Εδώ βάζουμε Q από αθλητές παιδιά, από τα παιδιά που έχουμε τραβήξει και συνεχίζουμε με σπικάζ. Ο ημιμαραθώνιος περιελάμβανε τρεις διαφορετικές αποστάσεις, των 10 χιλιόμετρων, των 5 χιλιόμετρων και των 850 μέτρων.
Εδώ βάζουμε το κιού του νικητή του ημιμαραθώνιου που έχουμε πάρει στο τέλος, του παιδιού που νίκησε στα 10 χιλιόμετρα. Μετά συνεχίζουμε με το stand-up που μιλάω για το μόρφωμα της Δουτού και βάζουμε κιού από εργαζόμενους της ΕΡΤ και αλληλέγγυους που έχουμε τραβήξει. Εδώ αποφασίζετε αν βάλετε τους κυρίους κυρίους, λέμε τώρα, Τσόνι και Μαμουζέλο, που θα σας στείλω για αποσπάσματα από αυτούς, και συνεχίζουμε με σπικάζ. Η απονομή των επάθλων στιγματίστηκε από την προσπάθεια εκπροσώπου της διοργανώτριας αρχής να εμποδίσει τον νικητή του ημιμαραθώνιου να φορέσει μπλούζα με το λογότυπο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, μια κίνηση στην οποία θέλησε να προβεί ο αθλητής για να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ. Πέραν αυτού του γεγονότος, η διοργάνωση στέφθηκε με επιτυχία με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και τους πατρινούς πολίτες που τους συμπαραστέκονται να υποστηρίζουν με χειροκροτήματα και επιφημίες την προσπάθεια των συμμετεχόντων στον ημιμαραθώνιο. Τέλος πικάζ, ρεπορτάζ Γιώργος Μαρινόπουλος. Να είστε καλά, παιδιά.